Χτε ξεκινήσαμε εδώ με μία σύνδεση έξω από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Όπου οι συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν συνδικαλιστική άδεια, με τα πανό του, βρεθήκαν έξω από τα γραφεία για να διαμαρτυρηθούν για τα ελάχιστα που, όπω λένε, του δίνουν από την κυβέρνηση για να μπορέσουν ήδη να οι ίδιοι να βιοποριστούν και η οικογένειά του. Και βεβαίω να είναι και ένα δέλεαρ. Για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα η οποία δυστυχώ ανθεί. Βλέπουμε τι γίνεται με παιδική παραβατικότητα, βλέπουμε τι γίνεται με συμμορίε, βλέπουμε τι γίνεται με μια σειρά υποθέσει που αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε εδώ από, από, το, από την Πυραιό δίνουν λύσει λύσεις και προσφέρουν στη δικαιοσύνη του δράστε για να μπορέσουν να δικαστούν. Είναι μαζί μα ο κύριο Γεράκα Ράκος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε Καλή πάρα πολύ. Καλημέρα. Χθε την κουβέντα μα την αφήσαμε στο ότι θέλουμε να συναντήσουμε κάποιον και μάθαμε ότι πήγατε και είδατε κάποιον από την κυβέρνηση. Ποιον είδατε και τι σα είπε. Πήγαμε και είδαμε στο του Μαξίμου το οποίο κλείστηκε ραντεβού για την Πέμπτη, αυτή τη ώρα, σε ευρία σύσκεψη στο Μαξίμου, με όλου του προέδρου των Ομοσπονδιακών Σωμάτων Ασφαλεία και Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι. Ε, θα ε. είναι υπό τον Πρωθυπουργό η νέα σύσκεψη ή όχι. Θα είναι ευρία, προφανώ θα είναι. Προφανώ θα σα δει δείκω... και ο Η Την Πέμπτη, λοιπόν, τρει το μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είδα... είναι όμω τον Πρωθυπουργό, εγώ δεν μπορώ να πω. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πω το εξή. Ξέρετε, χτε δώσαμε ένα στίγμα. Ξεκίνημα ενό αγώνα. Κινητοποίησαν. Γιατί ναι. εκτός τι, που θεωρεί όλο το αστυνομικό προσωπικό, αλλά κυρίως και οι ένστολοι, όλοι ήταν προσβολή αυτό που εδόθη πάνω στη νυχτερίνη όργα εργασία. Και το έχω ξαναπεί για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με ένα απλό παράδειγμα. Αν πάμε να πιούμε καφέ, φεύγοντας ή δεν θα αφήσουμε τίποτα, αλλά 40 λεπτά δεν θα αφήσουμε. Γιατί θεωρούμε ότι προσβάλλει τον εργαζόμενο. Δεν θα αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε. Δεν Θα προτιμούσατε, ε, κύριε Γερακαράκο, να μην έχει δοθεί τίποτα. Ε, Βεβαίω. Από το να με προσβάλλει. Βεβαίω και να σα πω κάτι. Εμεί του το είπαμε. Ότι έω εδώ και μη παρέκει. Γι' αυτό και το πανό έγραφε εδώ. Γιατί ο κόσμο δεν ξέρει τι γίνεται στην αστυνομία. Και θεωρώ και λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά θεωρώ. Δεν έχει και πραγματικότητα για το Μαξίμου έτσι όπως θα ήταν τα πράγματα. Τι, ότι. Ξέρετε ότι στην αστυνομία αποσπούνται κόσμο από την περιφέρεια να έρχονται στην Αθήνα και λένε με το έτσι θέλω. Και λένε στον εργαζόμενο, πάρε αυτά εναντί, τα υπόλοιπα τα βάλει από τον οικογενειακό προπολογισμό. Έμει ε, πα, το μισθό στην οικογένειά σου το βάλεις για να τα βάλει, να δουλέψει η αστυνομία. Και μετά από έξι μήνε έχει να λαμβάνει. Πού γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν το ποσό τη απόσπαση είναι, α πούμε, 1000 ευρώ, το Υπουργείο δίνει 500. Τα άλλα 500 θα τα βάζει από την τσέπη σου. Και αν δεν τα έχεις. Γιατί ποιος έχει. γιατί ποιο θα έχει. Ποιε μίσθου παίρνουμε. Τι μίσθου, γιατί δεν, ε, δεν μα λένε τι δίνουν. Βασικού. Αν δεν δουλεύει σήμερα πενθήμενο που ο αστυνομικό όταν δουλεύει πενθήμενο δεν έχει σχέση με το δημόσιο τομέα. Γιατί εγώ τι αργίε τι δουλεύω κανονικό, κανονικό ημερομίσθημα. Δεν τις δουλεύω όπως αν δουλέψει κάποιος στο δημόσιο τομέα, τις πληρώνεις παραπάνω. Εγώ παίρνω 46 ευρώ από τότε που φτιάχτηκε, μιτά, από τότε που φτιάχτηκε το 2002 το περθήμερο. Από τότε καμία αλλαγή. Η νυχτερινή ώρα, τι πληρώνετε, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικό τομέα. Εγώ έπαιρνα 2,77 και με πήγε στα 3,33. Η εικόνα Λυγράκο. είναι... Ναι, ε, 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 τα μισθολογικά το συζητάμε, γι' αυτό και είμαστε... Και προβάλλουμε τα ζητήματά σα. Ρωτάει όμω φίλος φίλο αστυνομικό, όποτε βγήκαμε στον δρόμο, κανένα δεν μα έδωσε σημασία. Τι κινητοποίηση μπορεί να κάνει. Κάνετε λάθο. Αφήστε να διαφωνώ σε αυτό. Η δύναμη του συγκαζητή. Ε, είναι η ε, κινητοποίηση όταν σας... εμένα με αδική ε, συνέχεια ναι. και μουρρύνει σφαλιάρε και έρχεται και με προσβάλλει. Γιατί αυτό που ξεσηκώθηκε όλο ο έντονο κόσμο τη χώρα, είτε ένοπλε δυνάμει, είτε σωμάτων ασφαλεία, ήταν ότι στην ουσία, εκτό ότι σου βάζε ζήτημα επιβίωση τη οικογένειά σου. Εκτό το ότι δεν υπολογίζουν ότι εμεί κάνουμε νυχτερινή βάρδια αντιμετωπίζοντα έγκλημα, δεν είναι μια νυχτερινή βάρδια που δεν αντιμετωπίσει στο, το κακό ή την εγκληματική πράξη. Εκτό το ότι δεν βλέπουν το τι πληρώνονται στον αστυνομικό και θεωρούμε ότι είναι ένα καλό αμοιβόμενο, κάποια εποχή μπορεί να ήταν στη μέτρια κατάσταση αμοιβή. Τώρα είναι θέμα επιβίωση. Α τα βάλουν κάτω και μα πούνε, θέλουν αστυνομικού επέτε ερώτημα. Θέλουν αστυνομικού που ενεξαρτιόνται από πολλά ζητήματα, από δεύτερε δουλειέ. Είναι νόμο η δεύτερη δουλειά. παράνομα, προσοχή, παράνομα, γιατί δεν δίνουν άδειε. Πάνε να ζητήσουν από του δικού του. Δε... Λένε, α, δεν σα δίνουμε. Και ο άνθρωπο πρέπει να ζήσει με 1.000-1.100 ευρώ. Πάτε κάπου. Πώ θα ζήσει με 1.100 ευρώ. Κύριε Κοβατί, ποιο ε. θα μου κόψει με το δικαίωμα να μεγαλώσει τα παιδιά μου. Ποιο είναι αυτό που θα μου κόψει εμένα το δικαίωμα που μένει η οικογένεια λέει, πίσω. Σα λέει όμω επιλογή σα. Ναι, δεν είναι επιλογή μα. Έχουμε εργοδότη το κράτος, το δημόσιο. Πώς θέλει το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα να είναι όλα καλά και να ελέγχει και, στο, και όταν το κράτος είναι αρμόδιο σαν εργοδότης στον υφιστάμενο να είναι χειρότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Εμένα με ενοχλεί ότι βλέπω ότι ο κύριος Γερακαράκος, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από το ρεπορτάζ, τον βλέπω να έχει έρθει τώρα στο στούντιο με ένα κομμάτι χαρτί μπροστά του. Κύριε Γερακαράκο, μη σχόλου δίνετε λίγο. Είναι η ώρα. Τι παίρνουμε. Η... το νυχτό Αυτό το χαρτί που είναι η ώρα, τα μισθολογικά τους, είναι γραμμένο, ε, πώς να σας πω, 2,77 η ώρα. Ήτανε. Ναι. Πάμε τα 40 λεπτά πήγε 3,33. 3,33. ,33. Με συγχωρείτε, αλλά... Για να είμαι ακριβής. Θεωρώ. Καθαρά μιλάω. Θεωρώ έτσι, καθαρά. ότι το να έρχεται εδώ ένας εκπρόσωπος των αστυνομικών, εντάξει, το δείξαμε, ένας εκπρόσωπος των αστυνομικών, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να υπερασπιστούν όλους εμάς ε, και τη δημόσια ασφάλεια όλων μα, των παιδιών μας και τη δική μας. Και να κάθονται να ασχολούνται και αυτό που του απασχολεί και του πονοκεφαλιάζει καθημερινά στο κεφάλι του να είναι η μία ώρα, αν θα πληρωθεί τόσο, αν είναι 040 λεπτά, αν μπορώ να πάρω καφέ, αν μπορώ να πάρω κουλούρι, αν δεν μπορώ να πάρω κουλούρι. Άσως, ε, ναι, Εμένα ναι, με παιδιά προβληματίζει παιδιά μας, το, το αν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σα σωστά, κύριε Γερακαράκη. Πώ θα περί πολύ και, και, και θα σκέφτεσαι α, αν θα πα σε σούπερ μάρκετ για να πάρει ε, τα, τα, τα απαραίτητα για την οικογένειά σου. Δεν μπορεί, μικροειδεύο τώρα. Έτσι. Είναι. Δεν μπορεί. Και, και, και όχι μόνο αυτό. Δεν, δεν λένε ότι οι συνάδελφοί μου είναι φιλότιμοι και αυτή τη στιγμή λειτουργεί η αστυνομία από το φιλότιμό τους και από το ότι τρέχουν να φτιάξουν τα περιπολικά, τρέχουν να, να πάρουν για την ασφάλειά, ας... ασφάλειά τους τον κανονικό αλεξίσιο. Αυτά γίνονται πάντοτε με αυτή την κυβέρνηση κάπω στην αρχή διορθώθηκαν λίγο τα πράγματα, αλλά ξέρετε, τα περιπολικά δουλεύουν συνέχεια. Οι μηχανέ δουλεύουν συνέχεια. Έχουν τα παιδιά πάνω στι μηχανέ τόσα χρόνια, από μέση, πάνε από χτυπήματα. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Κατάλα μία αστυνομία και θέλουμε ε, προφίλ. Και, και ο άνθρωπο πώ θα ζήσει τις οικογένειέ του. Την ασφάλειά του. Και να σα πω κάτι, θα σα κάνω και εσά το ερώτημα, γιατί ο πολιτικό κόσμο δεν μου το έχει απαντήσει. Ναι. Εάν δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του αστυνομικού, γιατί μου δίνουν όπλο. Μπορεί να μου απαντήσει ένα. Μία απάντηση θέλω. Όλο ο πολιτικό κόσμο δεν το έχει απαντήσει. Δεν σα την έχουν δώσει αυτή την απάντηση. Όχι. Εγώ ρωτώ. Αφού δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του αστυνομικού και είναι όλα τα υπόλοιπα και καλώ είναι. Εμένα γιατί μου δίνει το όπλο. Είναι εξάρτημα και αξεσουάρ τη στολή. Α μα πει κάποιο. μία απάντηση. Απλή. Ε, σα λένε ότι όλε οι αστυνομίε του κόσμου έχουν τα όπλα του για να προστατευτούν οι αστυνομικοί. Μα μα δεν Για μα, να και... αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό λένε, δεν είναι. Ε, δε. Ναι, άρα υπάρχει επικίνδυνοτητα. Λοιπόν, πείτε μα λίγο τι μορφέ κινητοποιήσεων και για τα καράκο. Ένα σα λέω ότι αυτό που είδατε χτε δεν έχει σχέση με αυτό που θα σημούν. Το προσωπικό είναι όλο στα κόκκινα. Να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να απεργήσετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάμε ότι... για απεργία. όσοι κατέβουν κάτω θα είναι. Εμεί την ασφάλεια, ασφάλεια του πολίτη βάζουμε πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχουν μορφέ και πάλι πολύ εύκολε που έχουν ξαναγίνει και από την πάση. Δηλαδή. Τι θέλετε, θα παλέψουμε για την επιβίωσή μα. Όταν παλέψει για την επιβίωσή σου, όλα είναι, ανοιχτά. Θα, θα πυροσβέστε. Όλα είναι ανοιχτά. Θα, είστε, θα είστε με πυροσβέστε, λέμε. Με όλου. Ναι. Τώρα, τώρα έχουμε 12 η συνάντηση στην Ομοσπονδία. το αποφύγω από εδώ. Στην πέμπτη. πέμπτη, τι περιμένετε να ακούσετε για να κλείσουμε. την Πέμπτη, τι περιμένετε να ακούσετε. Λύσει τα προβλήματά μα. Και όχι προσδοκίε. Με τι θα είστε ικανοποιημένοι εννοώ. Αυτό θα το πούνε οι προέδρε σήμερα και θα πάμε εκεί. Τι επικίνδυνοτητα. Πρώτο θέμα. Υθικό ναι. για μα, όχι είναι μόνο αμοιβή. Στην επικίνδυνοτητα, η οποία υπολογίζεται γύρω στα 70 εκατομμύρια το χρόνο, πρέπει να κολλήσουν και οι λιμενικοί και οι πυροσβέστε. Και πάμε στα 120 εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Πού θα τα βρει. Να σα πω κάτι. Ξέρετε πώ έχουν δοθεί για αυτέ τι άσκοπε αποσπάσει μέχρι σήμερα. 108 εκατομμύρια. Είναι όλα για πεταμένα στο καλάθι. Ε, Α σα φέρω χαρτί από τη Διεθνή Μα Ιστορμικών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.